Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολη, έπειτα από αίτημα μελών τη αλλά και τι πραγματικέ ανάγκε που επικρατούν στο σώμα τη ελληνική αστυνομία, θέλοντα να εξασφαλίσει την εργασιακή ασφάλεια των συναδέλφων του, αποφάσισε και προχώρησε στη δωρεά παραχώρηση εξειδικευμένου ιατροφαρμακευτικού υλικού σε υπηρεσίε τη Διεύθυνση Αστυνομία Αλεξανδρούπολη. Μετά από αιτήματα των συναδέλφων, ε, αποφασίσαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε ε, στην δημιουργία έξι φαρμακείων τα οποία ε, περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα ε, σε έκτακτη ανάγκη και μιλάμε για, από ένα τσίπημα ε, ενός εντόμου έως ε, ε, πυροβολισμό ε, σε κάποια επιχείρηση έτσι ώστε οι συνάδελφοί μας να αισθάνονται ασφαλείς και να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στα πρώτα κρίσιμα λεπτά που, που απαιτούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Τουφάκη, παραδόθηκαν τα πρώτα έξι φαρμακεία που δομήθηκαν με τη Συμβολή Υγειονομικών Φορέων τη περιοχή για τι υπηρεσίε Δία, Όπκε, Δημηρία Υποστήριξη και των Τμήματων Συνοριακή Φύλαξη Σουφλίου Τυχερού και Φερών. Ανταποκριθήκαμε και κάνουμε τη δωρεά αυτή στα Τμήματα Συνοριακή Φύλαξη Φερών Τυχερού Σουφλίου, στη της Δίας, στην Ειδική Υπηρεσία τη Δία, στην Δημηρία Υποστήριξη και στην, στην ΟΠΚΕ. Όπω τόνισε ο πρόεδρο τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων τη Αλεξανδρούπολη μαζί με τα έξι φαρμακεία, υποβλήθηκε από πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου πρόταση στον αστυνομικό διευθυντή τη Αλεξανδρούπολη Λαμπροτσιάρα για περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα παροχή πρώτων βοηθειών και χρήση του ιατροφαρμακευτικού υλικού των φαρμακείων. Άλλωστε, όπω είπε ο ίδιο, η εκπαίδευση και η γνώση αποτελούν σωτήρια εργαλεία για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, όπω αποδείχθηκε στο παρελθόν, με την άμεση επέμβαση των συναδέλφων αστυνομικών σε ατυχήματα που σώθηκαν ανθρώπινε ζωέ. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, είναι τα πρώτα έξι φαρμακεία, θα ακολουθήσουν και, τα... και στι άλλε υπηρεσίε, έτσι ώστε όλε να είναι καλυμμένε από αυτό το, το κομμάτι τη της ασφάλεια και των πρώτων βοηθειών. Τέλος, όπως επεσήμανε ο κύριος Τουφάκης, η Ένωση σε κάθε περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο θα προσπαθεί συνεχώς να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας στους αστυνομικούς για να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες τους.